Τις φύσεις, η οικονομία της φύσης. Τι κάνει η φύση. Η φύση έχει την άνοιξη η οποία οργιάζει, καρποφορεί μετά το καλοκαίρι, σφίνει το φθινόπωρο και πέφτει σε χειμερία να έρθει το χειμώνα και ξανακάνει αυτό το κύκλο. Κάθε άνοιξη δηλαδή εκτρέφει μέσα της ένα φθινόπωρο και κάθε φθινόπωρο εγκυμονεί μέσα του μια άνοιξη. Αυτή είναι η μοναδική οικονομία. Σε αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε κλεισμένοι, και αυτό, για να έρθω στα λόγια του, μας περιορίζει από το να δούμε συμπαντικά τον κόσμο. Ναι, το μέτρο. Μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε κλεισμένοι και κυρίως αυτή την εποχή που έχουμε οικονομική κρίση, ακούμε συνεχώς ότι το ζητούμενό μας είναι η συνεχής και αυξανόμενη ανάπτυξη. Συνεχής και αυξανόμενη ανάπτυξη. Όλοι το λένε. Υπουργοί Οικονομικών, όλοι το λένε. Μα υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ποτέ συνεχή και αυξανόμενη ανάπτυξη, αφού η φύση δεν γνωρίζει. Για την ανάπτυξη να ακολουθεί η ύφεση και την ύφεση να ακολουθεί η ανάπτυξη. Αυτός είναι ο φυσικός ορισμός. Δεν μπορούμε εμείς να διαπράττουμε από την ύβρη να θέλουμε συνεχόμενη ανάπτυξη. Ο γιγαντισμός τώρα, που είπε με την κλίμακα, ο γιγαντισμός των έργων. Οι τεράστιες ανεμογεννήτριες, τα τεράστια εργοστάσια, οι τεράστιοι δρόμοι, τα τεράστια όλα. Όλα τα κάνουν τεράστια επειδή έχουν δημιουργήσει τεράστιες πόλεις. Έχουμε γίνει κύκλοπες. Και θέλουμε. Αυτό μας έχει φέρει, αυτή την εποχή, το ζούμε όλοι μας, μας έχει φέρει ακριβώς στο τελικό στάδιο του πύργου της Βαβέλ. Διότι μιλάμε μεταξύ μας και δεν καταλαβαίνομαστε. Πόσες φορές θα έχετε πει στους φίλους σας, στις παρέες σας, ότι δεν μπορώ. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι αδύνατη πια. Ίδια γλώσσα μιλούν και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Είναι σημάδι της ύβρεως αυτό, της ύβρης. Άλλο λοιπόν είναι η ανάπτυξη και άλλο είναι η ευημερία. Την ευημερία πρέπει να επιζητούμε. Και την ευημερία θα τη βρούμε με τη μικρή κλίμακα. Πολλά μικρής κλίμακας έργα σεβόμενα την ιδιαιτερότητα του τόπου, την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, τη μοναδικότητα του κάθε τόπου, πολλά μικρής κλίμακας έργα, όλα μαζί θα κάνουν ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο. Και γι' αυτό είχα πει και πριν μερικές εβδομάδες σε μια συνέντευξη ότι η Ελλάδα, και μάλιστα και το ξαναλέω δηλαδή, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα άφρισμα μικρών παραδείσων. Είναι μια χώρα χαρισματική, το κλίμα της, το φως της, έτσι, η φύση της. Αυτό θα έπρεπε να είναι το μέλημά μας και όχι το ξεπούλημα της χώρας. Και επειδή η κίνηση εδώ των πολιτών στο ποταμία είναι μια κίνηση ανθρώπων ενεργών πολιτικά, είπαμε να θέσουμε και αυτά τα θέματα σήμερα στη συζήτησή μας. Εμείς έχουμε πει ότι είχαμε να πούμε. Θα ήθελα, υπάρχουν άνθρωποι από μέρος, θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα, να ρωτήσουν κάποια πράγματα, να θέσουν θέματα για συζήτηση. Ευχαρίστως, μπορεί να έρθει και το μικρόφωνο, νομίζω, να ακούγεται, όποιος θέλει. Όποιος θέλει να δίνει να έρθει εδώ και να κάνει μια κρίση. Ξέρω ότι κάποιοι φίλοι θέλανε να διαβάσουν κάποια πραγματάκια και η Αμαλία, πού είναι η Αμαλία. Αμαλία, θα το κάνεις αυτό που είπες. Θέλεις. Και για να δώσουμε έτσι διάφορες πράξεις ο ένας στον άλλο και ο Γιάννης με τον Δημήτρη, δηλαδή αν δεν ήσουν προετοιμασμένος, τι θα μας έλεγε. Δεν προετοιμάζω ποτέ. Πάντως είστε πολύ ωραίο δίδυμο, δεν παίρνετε σβάρνα, λέω εγώ την Ελλάδα, πας και μαζεύουμε κόσμο, γιατί... Μα το λέγαμε καιρό. Ώστε να ετοιμαστούν... Παιδιά, μόνο αν πάρουμε το ρίσκο του ιερού καραβανί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν περιμένω τίποτα από κάποιον μεσία ή από κάποιον θεσμό μιας παλιάς κοινωνίας. Εάν δεν κάνουμε μια καινούργια κοινωνία, η οποία να στηρίζεται στη μοναδικότητα του καθενός. Εάν δεν λάβουμε εμείς την εκπαίδευσή μας, τι σημαίνει ότι, δηλαδή, εγώ από την Υπουργή, ρε παιδιά, από την Υπουργή, δεν ξέρω εκπαίδευση. Από την Υπουργή, παιδιά, στο παραδείγματος. Δηλαδή, από τις παλιές δομές της ισοπαιδεία ή υγεία, εγώ εμπιστεύομαι το Γιάννη, το Στέλιο, την Αγγέλα, αυτό δεν πιστεύω, αυτό ξέρω, από αυτό δεν ζητήσω κάτι. Από τίποτα πρόσωπο δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή οι δομές πρέπει να είναι λειτουργικές. Και να σας πω και κάτι άλλο.
ότι έχει δει κανείς τον εαυτό σου ποτέ, τον έχει δει τον εαυτό του κανείς. Ποτέ. Ποτέ. Κοιτά τον καθρέφτη, το δεξί σου αριστερό, το αριστερό δεξί. Άλλος άνθρωπος. Καμία σχέση. Μα κοιτά τον καθρέφτη, ποιο καθρέφτη ρε. Καμία απολύτως σχέση. Ο μόνος που μπορείς τον εαυτό σου είναι στα μάτια του άλλου. Τίποτα άλλο. Είναι ο ιερός μας εαυτός. Έτσι, όλοι είμαστε αναπαραστάσεις της παγκόσμιας ουσίας.